14 Δεκάτου 2019, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β3 Νοτιού Τομέα Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Παπά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τα ζητήματα ανταγωνισμού που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη εξαγορά της Fortinet από την εταιρεία Alter Ego και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Σπύρος Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε συνάδελφε, το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της εταιρείας Fortinet Nova από την εταιρεία Alter Ego συμφερόντων του κυρίου Μαρινάκη. Τα ίδια δημοσιεύματα μιλούν για καταβολή του ποσού των 45 εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που η ίδια εταιρεία έχει χρέη άνω των 300 εκατομμυρίων, τα οποία θα κουρευτούν σε ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Προφανέστατα, μικροεπαγγελματίες δεν μπορούν να έχουν την ίδια τύχη, όπως και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι και ακούσαμε χτες να το λένε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, καθώς συζητάγαμε μαζί με τους φορείς το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητήσουμε και κατάρθρο σε λίγη ώρα. Θα προκύψουν 2 πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Θα προκύψει ζήτημα υπερσυγκέντρωση στον χώρο των media, διότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας όχι μόνο έχει εφημερίδες, ραδιόφωνα, θα έχει δορυφορική τηλεόραση και τηλεόραση επίγειας εκπομπής, αλλά θα προκύψει και ένα μείζον ζήτημα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και εκεί πέρα νομίζω είναι ακόμα πιο εξόφθαλμα τα πράγματα. Και δεν δικαιούται η πολιτική ηγεσία να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στο ποδόσφαιρο, εάν αυτό επισυμβεί, πάρα πολύ απλά, μία ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός, θα ελέγχει τα ταμεία των άλλων ΠΑΕ. Μία ΠΑΕ θα ελέγχει τα ταμεία των άλλων ΠΑΕ. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, της Super League, 80-90% των εσόδων τους είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το ποδόσφαιρο, εκτός από ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα, είναι και ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό προϊόν. Ή είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να είναι πολύ παραγωγική. Μπορεί να φέρει εισοδήματα, να δημιουργήσει δουλειές. Και εδώ πέρα πάει να δημιουργηθεί μια στρέβλωση η οποία θα το απαξιώσει συνολικά στα μάτια του Έλληνα φίλαθλου. Σας κάναμε μια πρόταση. Ήταν απολύτως ανεπαρκής οι απαντήσεις που δώσατε όταν συζητήσαμε την επίκαιρη απερώτησή μας. Σας κάναμε μια πρόταση. Γιατί να μην παρέμβει η ΕΡΤ και με χρήση κομματιού του αποθεματικού της να εξαγοράσει τη Fortinet Nova? Η ΕΡΤ είναι ουδέτερη, δεν έχει καμία προτίμηση ως προς το ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Μην γελάτε, κύριε Βορύδη, και εσείς. Μην γελάτε. Διότι εδώ πέρα θα έχουμε την Alter Ego συμφερόντων του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν την Alter Ego συμφερόντων του κυρίου Μαρινάκη να ελέγχει τα ταμεία των άλλων ΠΑΕ. Να του λέει δηλαδή, κάτσε χάσει 3-0 και μετά θα πληρωθείς για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και έχετε τα νομικά εργαλεία. Το νόμο των 3959 του 11, άρθρο 23 παράγραφος 1, τον έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς στο παρελθόν για να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επαναφέρουμε και το ζήτημα της παρέμβασης του μεγάλου γίγαντα που λέγεται Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, τον οποίο κατά τραγική σύμπτωση κάθε φορά που κάτι σοβαρό υπάρχει στην αγορά τον βάζετε για ύπνο ή τον σκοτώνετε όπως κάνατε το 2013. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και έχει ενδιαφέρον που συζητάμε την πρόταση εξαγοράς της Fortinet από την ΕΡΤ σε συνέχεια της προηγούμενης συζητήσης περί καπιταλισμού και κομμουνισμού. Ταιριάζει μια συζήτηση με την άλλη. Λοιπόν, κύριε Παπά, τα πάντα πάντα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση ότι επανέρχεστε διαρκώς και διαρκώς στο ίδιο θέμα. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να κάνουμε αντιπολίτευση και σωστό και πολύ σωστό ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, αλλά αρχίζει να δείχνεται ένα είδος μανίας με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρετε είναι παρεξηγήσιμο στην Ελλάδα. Κάποιο είδους μανία έχει με αυτό το θέμα. Είναι παρεξηγήσιμο. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να κάνει την ίδια επίκαιρη ερώτηση, γιατί στον χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχουν πολυπίκυλα συμφέροντα. Δεν έχει συμφέροντα μόνο ένα, έχουν κι άλλοι. Άρα όποιο δείχνει μανία μπορεί να κατηγορηθείτε με του άλλου αντί με τον έναν. Άρα προσοχή λίγο στο όριο. Πάμε τώρα να μιλήσω στο συγκεκριμένο. Πάμε στο συγκεκριμένο. Δεν πρέπει να μιλάω συγκεκριμένα. Η διαδικασία της ιδιωτικοποιήσεως, μάλλον της εξαγοράς, γιατί τα ιδιωτική ήταν, της Fortinet, ξεκίνησε επί κυβερνήσεως δικής μας, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη? Όχι. Ξεκίνησε το 2016. Ξέρετε ποιος ήταν κυβέρνηση το 2016? Εσείς ήσασταν. Και ο κύριος Τσίπρας. Βάλετε κανέναν όρο σε κανέναν να μην το πάρει ο Μαρινάκης
ή να μην το πάρει όποιος τυχόν κατέχει ποδοσφαιρικές ομάδες στη διαδικασία που ξεκίνησατε εσείς? Απάντηση: όχι. Τώρα το θυμηθήκατε που χάσατε την εξουσία. Περίεργο. Δεύτερον, σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που κάνουν οι πιστότριες τράπεζες, όπως την ξεκίνησατε εσείς. Ανοιχτή διαδικασία. Όποιος θέλει πάει και καταθέτει προσφορά. Αν θέλει να πάει να καταθέσει κάποιος καλύτερη προσφορά από τον κύριο Μαρινάκη, μακάρι να πάει και να την καταθέσει. Καμία αντίρρηση. Εγώ προσωπικά, ως Υπουργός Ανάπτυξης, θα είμαι πολύ ευτυχής αν υπάρξει καλύτερη του κυρίου Μαρινάκη προσφορά. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει, σε αυτή τη διαδικασία έκλειναν οι τράπεζες χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ότι δεν υπήρξε καλύτερη προσφορά. Αν έχετε υπόψη κάποιον άλλο που ενδιαφέρεται, ευχαριστώ να το πείτε. Στην πρόταση περί εξαγοράς της Fortuna από την ΕΡΤ, την δέχομαι ως ανέκδοτο. Καταλαβαίνετε, εμείς ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι θα κάνουμε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις. Ακούσατε εμένα, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Μητσοτάκη να υπόσχεται προεκλογικά στον ελληνικό λαό κρατικοποιήσεις, κύριε Παπά? Ή μας ακούγατε να λέγαμε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις? Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Εσείς κατεβήκατε με τη δική σας ατζέντα, εμείς με τη δική μας ατζέντα. Ο ελληνικός λαός μας ψήφισε για να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις. Και αυτή η κυβέρνηση, να ξέρετε, δεν πρόκειται να κάνει ανάποδα από αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Οφείλω όμως να το πω, γιατί μένω έκπληκτος, γιατί δεν αγοράζατε εσείς με την ΕΡΤ Fortinet? Αντί να ξεκινήσετε διαδικασία το 2016, εσύ ο παπάς που κάνετε και την ερώτηση, γιατί δεν έβγαζε το μαθηματικό του ΕΡΤ να αγοράσει τη Fortinet? Αυτό ήταν τόσο εύκολο. Όχι μόνο δεν κάνατε αυτό, αλλά ακούστε τι κάνατε. Βάλατε επιπλέον φόρο 10% συνδρομητική τηλεόραση, καταστρέφοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας την αξία της. Διότι η συνδρομητική τηλεόραση, όπως ξέρετε, ανταγωνίζεται συνδρομητικά κανάλια του εξωτερικού που δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο στην Ελλάδα. Άρα πήγατε σε μια αγορά πολύ ανταγωνιστική και την κάνατε λιγότερο ανταγωνιστική. Και αντί να χρησιμοποιήσετε, κύριε Παπά, τα λεφτά του μαθηματικού της ΕΡΤ για να αγοράσετε τη Fortinet, πήγατε και μοιράσατε, εσείς προσωπικά, η διοίκηση της ΕΡΤ, ο τότε διευθυντής. Καλό ήταν κάποτε να ερευνηθεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας να το ερευνήσω, αλλά θα ήθελα πολύ να το ερευνήσει κάποιος εισαγγελέας. Για να καταλάβω με ποιο κριτήριο βάζατε τη μία ομάδα να παίρνει 5 εκατομμύρια και την άλλη ένα. Και τι διαφημιστικά έστω περίμενε η ΕΡΤ από τα 68 εκατομμύρια που είχατε πει να δώσω στις ομάδες ποδοσφαίρου? Διότι ξέρετε, τα 68 εκατομμύρια που είχατε να δώσετε δεν ήταν δικά σας. Ήταν των Ελλήνων φορολογουμένων. Και ξέρετε και το καλύτερο. Επειδή το κάνατε μέσω ΕΡΤ, που για να προσπεράσετε και τις κρατικές ενισχύσεις που απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βεβαίως, διότι τα λεφτά μέσω ΕΡΤ δεν περνάγανε ως κρατικές ενισχύσεις ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Άρα πήγατε να κάνετε παιχνίδι προσωπικό με τις ποδοσφαιρικές εταιρείες με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Και έρθει και στην Ελλάδα, και έρθει και στη Βουλή τώρα και μου κάνετε και ερώτηση. Ενώ έχετε αυτό το παρελθόν. Δηλαδή, κανονικά, εσείς ειδικά, εσύ ο Νίκος Παπάς, για αυτό το θέμα έπρεπε να γίνεται συζήτηση στη Βουλή και εσύ να είσαι απέναντι, στο απέναντι κτίριο. Να μην είσαι καθόλου εδώ. Τόσο λερωμένη έχει τη βολιά σου. Τόσο λερωμένη έχει τη βολιά σου. Λοιπόν, το συγκεφαλαιώνω. Η διαδικασία αποκατοικοποίησης στη Fortinet ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα. Είναι ιδιωτικό θέμα μεταξύ εταιριών. Δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση και θα το αγοράσει η ΕΡΤ. Κύριε συνάδελφε, θα έχετε και εσείς το χρόνο να μιλήσετε χωρίς κανένα θέμα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο Υπουργός έχει ευθύνη των λεγόμενων του, όπως και εσείς. Άρα εγώ δεν μπορώ να διακόψω τον Υπουργό. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, θα την πει. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ο κύριος Παπάς έχει τον λόγο. Δεν πειράζει. Παρακαλώ. Άμα είναι δημιουργική συζήτηση, είναι καλή ανοχή. Αλλά νομίζω ότι η εθνική αντιπροσωπεία έχει καταλάβει ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να συνεννοηθεί η Ορθοδοξία με τον Καθολικισμό παρά να ανακτήσει τη σοβαρότητά του ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Ανάπτυξης. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα. Μας ρωτάτε σοβαρά γιατί δεν κάναμε εμείς τι όταν ήμασταν κυβέρνηση. Υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος, ο οποίος, εάν ολοκληρωνόταν η εξαγορά της Nova Fortinet, θα δημιουργούνταν αυτά τα ζητήματα του ανταγωνισμού? Εμφανίστηκε η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει
όσο εξόφθαλμη σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να υπάρξει και στον χώρο του ποδοσφαίρου και στον χώρο των μίντια. Όπως γίνεται ακριβώς με τη διανομή τύπου. Και ζητάμε την παρέμβαση της πολιτείας. Όπως είχαμε κάνει εμείς το 2016. Υπήρχε αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης όταν ήταν η δική μας διακυβέρνηση σε άλλον επιχειρηματία. Έκλεισε αυτή η περίοδος. Ανοίγει ξανά το παιχνίδι. Εμφανίζεται ο κύριος Μαρινάκης. Σας λέμε υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και σας λέτε δεν ανακατευόμαστε. Με ρωτάτε γιατί δεν έκανε η ΕΡΤ τι. Με εγκαλέσατε για δύο αντίθετα πράγματα στην ίδια ακριβώς απάντηση. Μου λέτε ότι δεν έπρεπε να εξαγοράζει και μετά με ρωτήσατε γιατί δεν το κάναμε εμείς, γιατί δεν εξαγοράσαμε εμείς τη Φορτουνόβα. Είχαμε αγοράσει τα δικαιώματα 7-8 ομάδων τη Super League. Και θα συνεχίζαμε. Και θέλαμε να συνεχίσουμε να σας πω γιατί. Γιατί μπορεί η ΕΡΤ, θα μπορούσε πραγματικά, να υποκαταστήσει τον ιδιωτικοποιημένο ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ, επειδή με ρωτήσατε και για τα έσοδα διαφήμισης, όταν πλήρωνε τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, όταν. Αυτό δεν είναι και το όνομά του. Αυτό δεν λέει και το όνομά του. Και η θεμελιώδης έτσι, ιδρυτική του αρχή για να στηρίζει το ποδόσφαιρο. Μετά τον ιδιωτικοποίησατε, μάλιστα. Δεν περίμενε να βγάλει από τη διαφήμιση πίσω τα χρήματα. Βεβαίως, τα λεφτά είναι των Ελλήνων φορολογουμένων. Όπως λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων είναι και τα χρήματα που ανακεφαλοποίησαν τις τράπεζες, τα οποία τώρα τα κουρεύεται ως δάνεια της Φορτουνόβα για να εξυπηρετήσετε το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Δεν είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, προσέξτε να δείτε, επειδή κάνετε δίκη προθέσεων, η απάντησή σας, μάλλον ως απολογία κατηγορουμένου, ακούστηκε. Άρα, να υπάρχει κάποιο μέτρο. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Το λόγο έχει ο Υπουργός για 3 λεπτά. Εμένα, κύριε Παπά, αν και ονειρευόσταν στο ΣΥΡΙΖΑ πολύ να με δείτε κατηγορούμενο και όπως αποδεικνύεται κάνατε τα πάντα και με σκευωρίες για να με δείτε, δεν τα καταφέρατε. Άρα απολογία εγώ σας δεν θα δώσω. Απολογίες θα δούμε στην προανακριτική. Ποιοι θα δώσουνε και πώς θα δώσουνε. Πιστεύω ότι κύριε εσείς συνάδελφοι, δεν είστε μέσα λεπτό. Ο κύριος Παπάς, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, όσο μιλούσε ο κύριος Παπάς, υπήρχε απόλυτη ισχύα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να έχουμε και λίγο μέτρο. Είστε αυτοί που ελέγχεστε την προκαταρτική και από τρεις εισαγγελείς ότι στείλατε σκευωρία κάτω των πολιτικών αντιπάλων. Άρα να είστε λίγο προσεκτικοί. Διαβάζω την ερώτησή σας. Εξέτασε την πρότασή μας για εξαγορά της Φόρτιν από την ΕΕ ώστε να αποκομίσει πολλαπλά ωφέλη για το δημόσιο συμφέρον. Σαπίντησα λοιπόν. Όταν ήσασταν εσείς υπουργός, αυτά τα πολλαπλά ωφέλη για το δημόσιο συμφέρον, γιατί δεν πήγατε να τα αποκτήσετε αγοράζοντας τη Φόρτιν. Ποια είναι η απάντησή σας? Κύριε Πρόεδρε, κρατήστε το χρόνο τουλάχιστον. Ποια ήταν η απάντηση εγώ, σας? Υπάρχει ένας κανονισμός. Εγώ προσπαθώ με βάση τον κανονισμό να λειτουργήσουμε. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο υπουργός. Κοιτάξτε να δείτε. Ο υπουργός δεν είναι. Του επιτρέπω. Κοιτάξτε. Κύριε Υπουργέ, όμως. Αφήστε να το πει, να όχι, μην σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε Παπά, δεν θα γίνει αυτό εδώ πέρα σοου. Όχι, όχι, όχι. Δεν βλέπω τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Επιτρέπω, θέλω να σας πω το εξής. Ο κύριος Υπουργός διευθύνει τη συζήτηση. Είμαστε σε κοινοβουλευτική διαδικασία. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να πει οτιδήποτε. Θέλω να, για να μην σας αδικήσω, νομίζω ότι έχω κάτι προσωπικό, θα σας αφήσω για 10 δευτερόλεπτα, αλλά δεν θα ξανασυμβεί. Υπόσχομαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ και για την ανοχή και για την κατανόηση. Μας ρωτήσατε γιατί δεν την εξαγοράσαμε. Υπήρχε αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνω και να κάνουμε εδώ διάλογο κοφών? Υπήρχε αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Όταν τελείωσε η περίοδος αυτή, προέκυψε άλλη προσφορά. Στην καινούργια προσφορά πάνω, εμείς διαπιστώνουμε τεράστια σύγκρουση συμφερόντων. Εσείς λέτε δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, ευχαριστώ. Εσείς δεν θα δώσετε το λόγο πάλι, έτσι? Ωραία, ευχαριστώ. Μακαλόπιστο. Άρα μου λέτε, όταν υπήρχε αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε ένα προηγούμενο επιχειρηματία, δεν θέλετε να παρέμβετε. Τώρα που υπάρχει αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε άλλο επιχειρηματία, πρέπει να παρέμβουμε. Το αν υπάρχει, κύριε Παπά, σύγκρουση συμφερόντων με την έννοια της παραβιάσεως των κανόνων του ανταγωνισμού, θα το κρίνει η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν χρειάζεται να στείλω επιστολή. Διότι ο τρόπος που επιλαμβάνεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας αν στείλω εγώ επιστολή. Ο άλλος θα το κάνει εγώ μόνος αυταπάγγελτα. Και ο τρίτος αν υπάρχει καταγγελία. Φαντάζομαι μετά τις καταγγελίες σας θα υπάρξει σχετικός φάκελος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα θα αποφανθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σας διαβεβαιώ,
επειδή εμείς έχουμε φτιάξει κανονική επιτροπή ανταγωνισμού, στην οποία δεν παρεμβαίνουμε καθόλου με τους φίλους μας και τους διευθυντές του γραφείου μας και τους νομικούς μας συμβούλους, όπως άλλοι προηγούμενοι. Η επιτροπή ανταγωνισμού, δεν είπα όνομα ο κανένα. Μα δεν είπα κανένα όνομα. Κύριε Παπά. Προσωπικό. Κύριε Παπά, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν ανέφερε κάτι το οποίο σας παρακαλώ. Μια επίκαιρη ερώτηση έχετε κάνει. Προσπαθείτε να. Είπα εγώ όνομα. Δεν είπα κανένα όνομα. Σας είπα. Εμείς έχουμε φτιάξει κανονική επιτροπή ανταγωνισμού που δουλεύει και σας διαβεβαιώ, εάν η επιτροπή ανταγωνισμού κρίνει ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός, η απόφασή της θα εφαρμοστεί. Ως προς το λαϊκισμό που το κάνετε και εσείς εδώ για το κούρεμα που θα πληρώσει ο φορολογούμενος και τα διάφορα δακρύβρεχτα, δεν κατάλαβα. Λες διαδικασία που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλεπόταν κούρεμα από τις τράπεζες. Πώς θα γινόταν η εξαγορά της Φόρντ επί ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα γινότανε, χωρίς κούρεμα? Άρα το κούρεμα είναι καλό άμα γίνεται επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε είναι σεβόμενο τα χρήματα των φορολογουμένων, ενώ είναι κακό το κούρεμα άμα γίνεται επί Μητσοτάκη. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Παπά. Ακούστε ποια είναι η διαφορά που δεν βάζετε μυαλό. Συνεχίζεστε να πολιτεύεστε ως αντιπολίτευση σαν να είστε το 14. Και μπορεί να σας ακούμε κάθε μέρα να ζητάτε έστω και μέσω συγγνώμη από τον Αντώνη Σαμαρά που τον ρίξατε. Καλύτερα θα ήταν να το πείτε και ευθέως. Συγγνώμη, Αντώνη Σαμαρά, που σε ρίξαμε. Αντί να βγαίνει κάθε μέρα ένας από εσάς και να λέει τι λάθος κάναμε που ρίξαμε τον Σαμαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Τσακαλώτος το είπε, ο Κούλογλου το είπε, ο Βούτσης το είπε, όλοι το είπατε. Ακούστε όμως το. Και καλά κάνετε και το λέτε, πείτε το και ένα συγγνώμη του ανθρώπου. Και στην Ελλάδα περισσότερο. Αλλά προσέξτε. Τώρα πια έχετε κυβερνήσει 5 χρόνια. Κούρεμα σε επιχειρήσεις στα δάνεια έγινε πολλές φορές επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εσείς δεν μπορείτε να φωνάζετε για το κούρεμα. Να φωνάξετε το κουκουέ, να το καταλάβω. Να φωνάξετε εσείς δεν γίνεται. Γιατί εσείς όταν ήσταν υπουργός, κάνατε κούρεμα σε πολλές επιχειρήσεις, οι τράπεζες δηλαδή, επί των ημερών σας. Άρα αφήστε τα δακρύβρεχτα, ξανάπα και στην Επιτροπή. Και ελάτε να μιλήσουμε σοβαρά. Αν υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού, θα εξεταστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γνωρίζω όμως και το γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει αποκλειστικότητα της Νόβα κανάλια. Ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν και άλλα κανάλια. Ποδοσφαιρικούς αγώνες έχουν και άλλα κανάλια. Και αυτό που είπατε, ότι θα μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να εκβιάσει λέγοντας κάτσε να χάσεις γιατί αλλιώς δεν θα σε πληρώσω, καταλαβαίνετε το γελίο του επιχειρήματος. Πρώτον, μια απλή τέτοια καταγγελία θα τίναρε στον αέρα το συμβόλαιο του επιχειρηματία. Και δεύτερον και κυριότερον, όποια ομάδα θέλει, πάει σε άλλο κανάλι, κύριε Όπα. Υπάρχουν και άλλα κανάλια που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Άρα αυτό που λέτε δεν είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή στις δημοκρατίες οι δόκιμες ανησυχίες πρέπει να εξετάζονται θεσμικά και αυτό το δέχομαι, σας λέω, όταν η όποια συμφωνία τραπεζών Νόβα και Μαρινάκη ευοδοθεί, θα επιληθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι παραβιάζονται οι νόμοι πυρενταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα εφαρμοστεί η απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Συνεχίζουμε την αριθμό 89-14-10.